Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο του Εθνικού από τα Αλόνια στα Σαλόνια, επεισόδιο νούμερο 6. Στο σημερινό επεισόδιο ουσιαστικά θα τελειώσουμε τη χρονιά της Super League 2 και ευτυχώς θα το κάνουμε με την άνοδο, με την απευθείας άνοδο, μιας και δεν υπάρχει άλλη, στην πρώτη κατηγορία, στη Super League 1. Επιστρέφουμε εκεί που ανήκουμε. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, μιας και μπήκε το 2023, ελπίζω να μπήκε καλά, να έχετε υγεία, να έχετε ευτυχία στη ζωή σας και να χαίρεστε και αυτούς που σας αγαπάνε, αλλά και αυτούς που αγαπάτε. Τα βίντεο συνεχίζονται κανονικά, δυστυχώς μπορώ μόλις ένα την εβδομάδα και αυτό σας παρέχω κάθε Παρασκευή, ανεβαίνουν τα βίντεο. Με βολεύει αρκετά έτσι ώστε να το προετοιμάζω σε όλη την εβδομάδα που το ακολουθεί, που είναι πιο πριν από αυτό δηλαδή. Να σας υπενθυμίσω ότι αν η σειρά σας αρέσει, αν αυτό που βλέπετε σας αρέσει, ένα like είναι το λιγότερο το οποίο μπορείτε να κάνετε και βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι για να φτάσουν τα βίντεο σε περισσότερα μάτια. Και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή, δωρεάν είναι εντελώς, αναράζετε εδώ πέρα και βλέπετε τα βίντεο για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, για να σας έρχονται στο feed σας όταν ανεβαίνουν τα καινούργια βίντεο και φυσικά μπορείτε να πατήσετε την καμπανίτσα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνουν. Χορηγός του σημερινού βίντεο και του καναλιού γενικότερα, μιας και η συνεργασία μας με το eneba.com συνεχίζεται και το 2023, είναι το eneba.com, το αγαπημένο μας marketplace για να αγοράζουμε πάρα πολύ φθηνά τα αγαπημένα μας παιχνίδια, να αγοράζουμε καρτούλες για το Xbox, για το PlayStation, αλλά και για το Netflix και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Μετράει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους. Εσείς τσεκάρετε τα link που έχει στην περιγραφή και μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποιο από αυτό για να πηγαίνετε να αγοράζετε κατευθείαν και να φαίνεται η διαδρομή ότι έρχεστε από το κανάλι μου για να με βοηθήσετε και επιστρέφουμε για να δούμε τι κάναμε στα μάτς που χρειάστηκε να παίξω μόνος μου. Επιστρέψαμε και την προηγούμενη φορά το είχαμε αφήσει μετά από την ήττα μας από τον ΠΑΟΚ με 2-0 στην Τούμπα και τον αποκλεισμό μας από τη συνέχεια του κυπέλου Ελλάδος. Με τον Ολυμπιακό Β' παίξαμε και κερδίσαμε 0-1 με τον γκολ του Τσέρνιτς στο 88 και παίξαμε και με τον Απόλλωνος Μύρνης στο live, αν δεν κάνω λάθος, και είχαμε δει την επικράτηση με 3-0 υπέρ της ομάδας μας. 3-0 και το Γιούχτα στην Κρήτη, 2-0 την Καλυθέα εντός έδρας, 4-0 την Επισκοπή στην Κρήτη επίσης, 0-0 με την προοδευτική στο Ντέρμπι, μιας και μοιραζόμαστε την ίδια έδρα προς το παρόν, 3-0 τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας στο Ανασπρόπυργο που δίνει τους εντός έδρας αγώνες του, και σήμερα θα δούμε το μάτς με την Παναχαϊκή και το μάτς με την Καλαμάτα που τελειώνει τη σεζόν. Θα σας έδειχνα τα μάτς με Κηφισιά και με Καλαμάτα, αλλά άκουσα τη συμβουλή ενός φίλου που μου είπε ότι η Παναχαϊκή είναι η μοναδική ομάδα που σε έχει κερδίσει από την κατηγορία, οπότε καλό θα ήταν να τη δούμε για να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε revanche. Αν μπορούμε να πάρουμε εκδίκηση από αυτούς και να τους κερδίσουμε στην έδρα μας. Οπότε και αυτό θα κάνουμε. Η ομάδα στο πρωτάθλημα τα πηγαίνει εξαιρετικά, έχει 16 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα και έχει μαζέψει 50 ολάκερους βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι η Παναχαϊκή που αν δεν υπήρχαμε εμείς θα έπαιρνε την απευθείας άνοδο με 37, ο Ολυμπιακός Β 33, η Κηφισιά 26, η Καλυθέα 26, η Καλαμάτα 25, η Επισκοπή 24, η ΑΕΚ Β 24 και 21 η Προοδευτική, ο Παναθηναϊκός Β, ο Απόλλωνος Μύρνης και οι τρεις αυτές ομάδες έχουν 21 βαθμούς, 16 βαθμούς έχει ο Γιούχτας και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας είναι η Ηλιούπολη με 11. Όσον αφορά το Βόρειο Όμιλο, εκεί πέρα γίνεται πολύ μεγαλύτερη μάχη όσον αφορά την άνοδο, με το Βόλο και τη Λάρισα να μονομαχούν για το ποιος θα πάρει την άνοδο από αυτόν τον όμιλο, με 40 και 39 βαθμούς αντίστοιχα, 33 έχει ο ΠΑΟΚ Β, ο οποίος δεν μπορεί να ανέβει, η Νίκη Βόλου 27 μαζί με το Λεβαδιακό, 25 έχει ο Ηρακλής Λάρισας, 24 έχει η Βέρεια, 23 έχει η Αναγέννηση Καρδίτσας και τα Τρίκαλα, 22 ο Απόλλων Πόντου, 20 ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης που κινδυνεύει με υποβιβασμό στη ΓΑΜΑ Εθνική, 18 ο Μακεδονικός και 13 μόλις βαθμούς ο Πιλικράτης. Όσον αφορά την ομάδα μας, πηγαίνουμε αρκετά καλά, τα παιδιά όλα βοηθάνε όσο μπορούν με τα γκολ τους και με τις ασίστ τους και είχαμε έναν τραυματισμό του Μπαραγκάν για αρκετό καιρό. Είναι ήδη τραυματίας 3 εβδομάδες και θα μείνει άλλες τουλάχιστον 2 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης. Έτσι πιστεύω ότι ίσως στο παιχνίδι με την Καλαμάτα να τον δούμε στην τελευταία
αγωνιστική. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Στα μάτς που έχουμε να δώσουμε για το τέλος της χρονιάς θα κρυθούν και αρκετοί παίχτες από αυτούς που έχουμε τώρα, έτσι ώστε να δούμε ποιους θέλουμε να κρατήσουμε, γιατί θα κρατήσουμε κάποιους από αυτούς στην Super League 1 με το που επιστρέψουμε. Και μην προνοτιβούμε πάρα πολύ, πάμε στα ποδητήρια να ανακοινώσουμε την εντεκάδα και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Γηπέδου Νίκαιας κανονικά Κόρυδαλλου στο παιχνίδι, για να παίξουμε απέναντι στη Μαναχαϊκή, που είναι και η μοναδική ομάδα που μας έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα με 3-0 στην έδρα της. Εθνικός Μαναχαϊκή λοιπόν στο Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας Κορυδαλλού, 2,5 ο Άσος, 3,5 το Χ και 2,62 για την ομάδα του Σούλη του Παπαδόπουλου, και διαιτητής αναμέτρησης είναι η κυρία Ελένη Αντωνίου. Δεν την γνωρίζω τη συγκεκριμένη, γυναίκα διαιτητής στα 39 της χρόνια με 9 μάτς φέτος, μία κόκκινη κάρτα και 8 κίτρινες στα μάτς τα οποία έχει διευθύνει. Οι απουσίες για την ομάδα μας είναι ο Μπαραγκάν, μοναδική απουσία, και η απουσία για την ομάδα της Παναχαϊκής είναι ο Διαμαντής ο Χούμης, ο οποίος είναι τραυματίας όπως και ο Μπαραγκάν. Θέλουμε να πάρουμε εκδίκηση για το μάτς του πρώτου γύρου στην Πάτρα, και με το 4-2-3-1 που κατεβάζουμε με Τσιντότα Ζέρι, γιατί ο Ενσού είναι με την εθνική, με την εθνική του, που είναι η σημερινή Γουινέα. Κωστόφ, Πούγκουρας και Γιώβιτς στην άμυνα. Γιούγκοβιτς και Καρμόνα στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Γιαννιώτας, δεκάρι ο Πάτρικ Βαλβέρδε, αριστερά ο Βαν Βέλτζεν. Και στην κορυφή της επίθεσης ελείψη φυσικά του Μπαραγκάν είναι ο Μιστακίδης. Την Παναχαϊκή από την άλλη πλευρά είναι ο Σωτηρίου, είναι ο Αποστολάκης, ο Ηλιάδης, ο Αναστασόπουλος και ο Χαρτσιάς. Ο Ιβάν Σίλβα και ο Μουστακόπουλος, ο Λολής, ο Λινάρδος, ο Ζωγραφάκης και ο Δούμτσιος στην κορυφή της επίθεσης για την πατρινή ομάδα. Το μάτς ξεκινάει, είναι ντέρμπι, μας διέλυσε στον πρώτο γύρο η Παναχαϊκή, η αλήθεια είναι, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι. Γιαννιώτας κλέβει από τα δεξιά, χάνει την μπάλα, παίρνει ο Γιούγκοβιτς, δίνει στο Βαν Βέλζεν. Ο Βαν Βέλζεν σεντράρει πολύ ωραία για τον Μιστακίδη, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση και θα κάνει το 1-0 στο 4ο λεπτό. Πολύ νωρίς ανοίγουμε το σκορ και αυτό είναι πάρα πολύ υπέρ της ομάδας μας, έτσι ώστε να ελέγξουμε το ρυθμό του αγώνα, να βάλουμε εμείς τις βάσεις για την έκβασή του και να πάρουμε εν τέλει και τη νίκη που θα μας ικανοποιήσει κυρίως ηθικά, μιας και βαθμολογικά δεν έχουμε κάποια ανάγκη για περισσότερους βαθμούς. Απλά περιμένουμε το μαθηματικό πράγμα. Το μαθηματικό του πράγματος για να πάρουμε την άνοδο την απευθείας στην πρώτη κατηγορία. Ο Μιστακίδης θα πετύχει και δεύτερο γκολ. Πολύ ωραία κάθετη πάσα από τον Γιούγκοβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Μιστακίδης πλασάρει τον Σωτηρίου. Πολύ ωραία πάσα από τον Γιούγκοβιτς. Και 2-0 στο 14ο λεπτό από τον Γιάννη τον Μιστακίδη, ο οποίος μας έχει βοηθήσει αρκετά μέσα στη σεζόν, παίζοντας είτε δεξιά είτε ως φορ όταν απουσίαζε κάποιος. Όπως στην προηγούμενη περίπτωση ο Μπαραγκάν. Ο Γιαννιώτας από τα δεξιά ανεβαίνει, πηγαίνει στη γραμμή του out, δίνει στον Ζέρι, ο οποίος βγάζει τη σέντρα για την κεφαλιά του Βαν Βέλζεν και η μπάλα θα περάσει δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Σωτηρίου. Στο 23ο λεπτό, με το 2-0 νομίζω πως πολύ δύσκολα θα χαθεί η σημερινή και εκτός και αν αυτοκτονήσουμε. Γιούγκοβιτς, Πάτρικ Βαλβέρδε δίνει στο Γιαννιώτα, ξαναπαίρνει ο Γιούγκοβιτς με το περιβραχιόν του αρχηγού εννοείται. Γιαννιώτας γυρνάει στο Μιστακίδη, χατρίκ από τον Γιάννη το Μιστακίδη με πάρα πολύ εύκολο τρόπο στο 25. Τρία γκολ που ο Μιστακίδης του τα σερβίρανε. Φυσικά παίζει ρόλο και η ποιότητά του, αλλά τα γκολ ήταν σερβιριστά από Γιούγκοβιτς, από Γιαννιώτα, και το πρώτο γκολ ήρθε από το πόδι του Βαν Βέλζεν. Εξαιρετική εμφάνιση ως killer ο Γιάννης ο Μιστακίδης, ο οποίος η αλήθεια είναι στην καριέρα του γενικά ήταν ένας μέσο επιθετικός ο οποίος το είχε τον γκολ και γενικότερα την είχε την κίνηση μέσα στην περιοχή. Το ημίχρονο σιγά σιγά οδηγείται προς το τέλος του. Το 3-0 πιθανόν να είναι και το σκορ του ημίχρονου, θα δούμε από την έκβαση αυτού του highlight που βλέπουμε τώρα. Γιώβιτς αλλάζει πλευρά τελείως ο Γιώβιτς, δίνει δεξιά στον Ζέρι και ξαναπάει στη θέση του. Γιαννιώτας πήρε την μπάλα, βγάζει τη σέντρα, κόβεται από τον Αναστασόπουλο και απομακρύνουν οι παίκτες της Παναχαϊκής για να έρθει ο Γιούγκοβιτς και να κλέψει. Πούγκουρας δίνει στον Καρμόνα, ο Καρμόνα μια δυνατή παλιά αλλά θα προλάβει ο Βαν Βέλζεν, κατεβάζει, γυρνάει για τον Πάτρικ Βαλβέρδε, κόρνερ από τον Σωτηρίου στο 46, είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου χρόνου, 2 λεπτά έχει δώσει ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης. Ένα κόρνερ το οποίο εκτελείται αλλά απομακρύνεται από τους αμυντικούς της Παναχαϊκής και το Ζωγραφάκι ο οποίος έχει την μπάλα τώρα. Ο Γιαννιώτας όμως γυρνάει
και από την ανάποδη πλευρά την οποία αγωνίζεται, κόβει την μπάλα και κόβει το highlight. Αναστασόπουλος, μια βαθιά μπαλιά εκεί πέρα που είναι μόνο ο Παναγιώτης ο Τσιντώτας, ο οποίος κάνει αρκετά καλή σεζόν και έχει σχεδόν 90% πιθανότητες να μείνει και στην πρώτη κατηγορία. Ο Κωστόφ βγάζει ψηλή μπαλιά για τον Μιστακίδη, εκείνος κατεβάζει και χάνει την μπάλα. Η Παναχαϊκή φαίνεται να προσπαθεί να πετύχει έστω ένα γκολ πριν τη λήξη του ημιχρόνου, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα. Ο Μιστακίδης κατεβάζει πάρα πολύ ωραία και πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο θα εκτελέσει ο ίδιος ο Γιάννης ο Μιστακίδης. Δεν είναι καλός εκτελεστής, παρόλα αυτά έχει ήδη 3 γκολ στο ματς και νομίζω πως δικαίως, μιας και το κέρδισε, του αξίζει να πάρει την ευκαιρία να το εκτελέσει. Το εκτελεί 4-0, τέταρτο γκολ του Γιάννη του Μιστακίδη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω πως ο θρίαμβος ο σημερινός έχει την υπογραφή αρκετών παιχτών, αλλά κυρίως του Γιάννη του Μιστακίδη με αυτά τα 4 γκολ τα οποία έβαλε. Εξαιρετική εμφάνιση από όλα τα παιδιά στο μέχρι τώρα ματς, το πρώτο ημίχρονο, και για να δούμε πώς και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, αν μπορούμε να αυξήσουμε κι άλλο τη διαφορά του σκορ. Καρμόνα, από πολύ μακριά, θα το πάει απευθείας, αλλά η μπάλα θα περάσει out, χωρίς να απειλήσει τον Δημήτρη τον Σωτηρίου. Το 55 βρισκόμαστε και πάμε για την πρώτη μας κίνηση από τον πάγκο. Θα βγει ο Κωστόβ για να περάσει ο Γιαννίτσης τη θέση του, μιας και έχει κουραστεί αρκετά, όπως επίσης θα βγει και ο Γιούγκοβιτς για να έρθει ο Δημήτρης ο Σερπέζης, σαν box-to-box να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο ρόλο, που όποτε δεν παίζει ο Γιούγκοβιτς αυτός τον καλύπτει. Ο Τσέλιος συνήθως κάνει τράμπα μεταξύ Καρμόνα και Τσέλιου. Διαλέγουμε να κατεβάσουμε στη μεσαία γραμμή. Σερπέζης δίνει στο Μιστακίδη, ο οποίος περνάει τον αντιπαλό του. Ο Μιστακίδης θα πετύχει και πέμπτο γκολ. Πανέμορφο τελείωμα από τον Γιάννη τον Μιστακίδη και 5-0 στο 62. Εξαιρετική προσπάθεια, όλη δική του αυτή. Τα τρία πρώτα γκολ τα οποία σκόραρε ήταν. Έπαιξε το ρόλο του φόρου ουσιαστικά που τελείωσε τη φάση. Ήταν σερβιριστά και τα τρία πρώτα του γκολ. Το τέταρτο ήταν με πέναλτι και το πέμπτο αποφάσισε να το βάλει μόνος του. Εξαιρετική εμφάνιση. Χαρτιάς από τα δεξιά, το κόρνερ για την Παναχαϊκή, κεφαλιά από το Χάρη τον Ηλιάδη και 5-1 μειώνει η ομάδα της Πάτρας, η οποία ήταν πάρα πολύ κοντά στο να είναι η φετινή ομάδα των Αλωνιών. Τη χρωστάω. Φυσικά χρωστάω πολλές ομάδες, αλλά δεν γίνεται να τις κάνω όλες. Τελευταία στιγμή έπεσε μια πρόταση εκεί με τον Εθνικό. Με έψησε και είπα να έρθω ξανά στην Αττική, μιας και πέρσι δεν είχα κάνει Μακεδονία. Πελοπόννησο δεν έχω κάνει καθόλου, οπότε από την Πελοπόννησο θεωρώ μόνο δύο ομάδες. Πελοπόννησο έχω κάνει ψέματα, την Καλαμάτα, τη μεγάλη μαύρη θύελλα, αλλά από τις υπόλοιπες ομάδες μόνο σε αυτό το κόνσεπτ το οποίο τρέχω, το οποίο πρέπει να έχουν οι ομάδες κάποια πράγματα για να διαλεχτούν. Σε αυτό λοιπόν το κόνσεπτ το οποίο έχουμε, μόνο από τις υπόλοιπες πελοποννησιακές ομάδες, μόνο η Καλαμάτα και ο Πανελλιακός και η Παναχαϊκή μπορούν να σταθούν το γενικότερο κόνσεπτ, οπότε μπορεί στο μέλλον να τη δούμε και την Παναχαϊκή. Με το καλό να είμαστε όλοι υγιείς και να βγάζουμε βίντεο και να συνεχίζει το κανάλι την ιστορία του και τη ζωή του, και θα τα κάνουμε όλα. Γιαννίτσης δίνει δεξιά την μπάλα στον Σιατραβάνη. Χάνει αυτό την μπάλα. Τώρα έχουμε κάνει και αλλαγές αρκετές για να μπορέσουμε λίγο έτσι να τους φρεσκάρουμε για να μην κουραστούν πάρα πολύ. Γιαννίτσης απομακρύνει. Αναστασόπουλος βρίσκει τον Μητίδη και πέναλτι. Πέναλτι δίνει η κυρία Αντωνίου. Ένα πέναλτι το οποίο θα εκτελέσει ο Νέστορας Μητίδης. Το κέρδισε και θα το εκτελέσει κιόλας. Απέναντι στον Παναγιώτη του Τσιντώτα θα το στείλει στην άλλη πλευρά και η Παναχαϊκή μειώνει σε 5-2 στο 86. Τέταρτο γκολ του Νέστορα Μητίδη τη φετινή χρονιά. Και θα κλείσουμε τις αλλαγές μας με τον Ευαγγέλη τον Αναστασόπουλο να μπαίνει στη θέση του Ζέρι, ο οποίος είχε κουραστεί αρκετά και δεν υπήρχε λόγος να μείνει άλλο μέσα στο μάτς. Ο Ευαγγέλης ο Αναστασόπουλος δεν είναι καθαρό με δεξιμπακ, μπορεί να αγωνιστεί, την ξέρει τη θέση, και ελείψη φυσικά του Ενσούε που είναι διεθνής με την η σημερινή Γουινέα, θα παίξει και σε αυτό το μάτς. Γιαννίτσης Πούγκουρας στα τελευταία λεπτά πριν τις καθυστερήσεις, λάθος πάσα. Η Παναχαϊκή στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανεβάσει αρκετά την απόδοσή της. Φυσικά, εντάξει, είναι αναμενόμενο, μιας και ο δείκτης του σκορ έχει ανέβει στο 5-0 κάποια στιγμή. Είναι λογικό. Μιστακίδης του σερβίρεται κι άλλο γκολ για να δούμε, θα το βάλει. Δεν τα κατάφερε. Πέρασε την μπάλα κάτω από δύο τερματοφύλακα, αλλά τελευταία στιγμή πρόλαβε ο αμυντικός και απομάκρυνε. Πολύ κοντά στο έκτο του γκολ στο παιχνίδι.
Στο 92 είμαστε, 4 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Η πάσα του Σκετραβάνη κατεβάζει ο Μητσακίδης και σκοράρει. Να το εκ των γκολ του Μητσακίδη. Και 6-2 στο 92 λεπτό. Μητσακίδης, Παναχαϊκή 6-2 λοιπόν. Αλλά είναι άδικο για τους υπόλοιπους να λέμε Μητσακίδης, Παναχαϊκή 6-2. Και η απονομή του πρωταθλήματος και μαθηματικά μέσα στην έδρα μας, στην προσωρινή μας, φετινή μας έδρα, το Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας Κορυδαλλού. Ο πρωταθλητής του Νότιου Ομίλου θα στεφθεί σήμερα και είμαστε εμείς. Μας δίνουν το κύπελο. Εδώ πέρα είμαστε και εμείς, που είναι το ποντίκι μου, να είμαι εγώ. Και η ομάδα εδώ πέρα θα πάρει στα χέρια τους το τρόπαιο και θα το σηκώσουν για να πανηγυρίσει και ο κόσμος στις κερκίδες. Ο Εθνικός επέστρεψε εκεί που ανήκει. Μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα. Μπορείτε, όσοι είστε λίγο πιο μικροί, να ρωτήσετε και τους πατεράδες σας, γιατί σίγουρα τον έχουν προλάβει και έχουν δει τους παίκτες που έχει βγάλει κατά διαχρονικά ο Εθνικός. Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι η πιο μεγάλη ομάδα, αλλά έχει πολύ ένδοξες στιγμές στην ιστορία του και νομίζω πως ήταν αρκετά συμπαθής διαχρονικά στα χρόνια τα οποία έπαιζε στην πρώτη κατηγορία και έκανε και πολύ μεγάλες ζημιές τις ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό και έχει βγάλει και πολλούς παίκτες, όπως είπαμε. Εξαιρετικά πήγε αυτό το match, εξαιρετικά πήγε η σεζόν, 6-2, παίρνουμε τη νίκη και συνεχίζουμε να παίξουμε κάποια match. Να παίξω εγώ κάποια match μόνος μου και να κλείσουμε τη χρονιά με το τελευταίο match απέναντι στην Καλαμάτα για να κάνουμε και την τελική ετήσια ανασκόπησή μας. Είμαστε μία ανάσα πριν το τέλος της σεζόν, μας μένει ένα παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουμε μαζί. Στο match με την ΑΕΚ Β' στο Σεραφίδιο κερδίσαμε με 1-4, γκολ ο Μητσακίδης στο 7 και στο 29 και ο Καρμόνα με 3 γκολ. Συγγνώμη, με 2 γκολ, με πέναλτι στο 13 και με πέναλτι στο 54. Ο Θεοδόσης Μαχαίρας είχε μειώσει κάποια στιγμή για την ΑΕΚ. 4-0 την Ηλιούπολη στην έδρα μας, με Πάτρικ Βαλβέρδε να πετυχαίνει γκολ στο 29 και στο 85 και τον Γιάννη Μητσακίδη να πετυχαίνει άλλα 2 γκολ στο 46-42, ενώ κερδίσαμε και 3-0 την Κυφυσιά στο Ζιρίνιο, στην φυσική έδρα της ομάδας των Βορείων Προάστιων. Με 2 γκολ του Πάτρικ Βαλβέρδε στο 3 και στο 50, ο οποίος κάνει πολύ καλό φίνις στη σεζόν, και ένα ακόμα πέναλτι του Κάρλος Καρμόνα, ο οποίος είναι ο μόνιμος εκτελεστής μας. Να σας ενημερώσω πως ο φίλτατος και αξιαγάπητος και μας βγήκε πάρα πολύ Πάτρικ Βαλβέρδε ανανέωσε με 75.000 ευρώ μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ένας φέρελπης ποδοσφαιριστής, ο οποίος πιστεύω ότι ως αλλαγή στην πρώτη κατηγορία θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα μας όπως έκανε και φέτος. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να είναι ένας παίχτης ο οποίος θα μπορούμε να βασιστούμε για βασικό πάνω του. Παρ' όλα αυτά, με 28 μάτ, 13 γκολ και 10 assist, είναι πάρα πολύ χρήσιμος, ήταν πάρα πολύ χρήσιμος στη φετινή χρονιά και δικαίως ανανέωσε το συμβόλαιό του με σκοπό να τον πουλήσουμε κιόλας και να βγάλουμε και κέρδος από αυτόν. Τελευταίο μάτ της χρονιάς απέναντι στη Μαύρη Θύελλα, η οποία έχει περάσει από τη θέση εδώ πέρα του Εθνικού και έχει αγαπηθεί και πάρα πολύ από εσάς. Είναι τρίτη αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία. Αν δεν υπήρχαμε εμείς, θα ανέβαινε εκείνη και όχι η Παναχαϊκή. Οπότε πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την 11η και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Εθνικός Καλαμάτα λοιπόν στο Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας Κορυδαλλού στην έδρα μας για τη φετινή σεζόν. 2-20 ο Άσος, 3,5 το Χ και 3 το διπλό για την Μαύρη Θύελλα με προπονητή τον Μιχάλη τον Γρηγορίου. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Γιάννης Οδελφάκης, 9 ματ φέτος, καμία κόκκινη, 27 κίτρινες, απουσία για εμάς ο Παναγιώτης Σταθάκης, ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ ο Μάρκα Σίγμπα, ο Ανέστης Νάστος και ο Αλέξανδρος Αρναρέλης είναι... δεν υπολογίζονται και για αυτό το μάτς για την Μαύρη Θύελλα. Τελευταίο μάτς της χρονιάς για να κλείσουμε όμορφα τη σεζόν. 4-2-3-1 με την κλασική μας ενδεκάδα, Τσιντότα, Σενσούε, Κωστόφ, Πούγκουρας και Γιώβιτς στην άμυνα, Γιούγκοβιτς και Καρμόνα στη μεσαία γραμμή, Γιαννιώτας δεξιά, Βαλβέρδε, Φαν Βέλζεν, στην κορυφή ο Γιάννης Μητσακίδης. Ενώ για την ομάδα της Καλαμάτας ο Μέντες, ο Γρηγορόπουλος, ο Εσούμα, ο Μορκέλη, ο Μπουκουβάλας, ο Αναστασόπουλος, ο Ματέου Σάλβες, ο Ρόβας, ο Τάτος, ο Θεοδοσουλάκης και ο Πασάς στην κορυφή της επίθεσης για τον Μιχάλη τον Γρηγορίου, ένα πολύ έμπειρο προπονητή, ο οποίος έχει πολύ σημαντικές παρουσίες σε ομάδες της Β' Εθνικής που τις έχει ανεβάσει, αλλά και σε ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Κυρίως είναι, πώς το λένε, special στο relegation. Προσπαθεί να κρατήσει ομάδες οι οποίες κινδυνεύουν να σωθούν. Το κάνει καλά, το κάνει καλά. Θυμίζει λίγο Παράσχο.
Γρηγορόπουλος δίνει στον Έλε, ο οποίος ξαναδίνει στον Γρηγορόπουλο. Η Καλαμάτα έχει την μπάλα στα πόδια της και μια ψηλή παλιά. Ο Φεδοσουλάκης κατεβάζει, γυρνάει για τον Πασά, του οποίου το τελείωμα καταλήγει στα χέρια του Τσιντότα, χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα. Έλεγχε τη φάση ο Παναγιώτης. Και ο Ενσούε δίνει στον Πάτρικ Βαλβέρδε. Ο Πάτρικ Βαλβέρδε ξανά στον Γιαννιώτα. Μέσα στην περιοχή ο Μιστακίδης θα κάνει το σουτ. Η μπάλα κόντρα ρε Φαν Βέλζεν. Μιστακίδης καθυστερεί πάρα πολύ να σουτάρει, να γυρίσει το κορμί του και να σουτάρει. Και έτσι τον έκλεισαν πάρα πολύ καλά οι αμυντικοί της Καλαμάτας, η οποία έκανε μια πολύ καλή σεζόν. Και αν δεν υπήρχαμε εμείς και φυσικά ο Ολυμπιακός Β θα έπαιρνε την πρώτη θέση. Ενώ ο Ολυμπιακός Β δεν μπορεί να ανέβει, μπορούν να υποβαστούν πλέον οι Β ομάδες. Δεν μπορούν όμως να ανέβουν στην πρώτη κατηγορία λόγω του ότι θα υπάρχει θέμα με τις μητρικές ομάδες. Οπότε, αν δεν υπήρχαμε εμείς, δεν ξέρω πώς θα διαμορφωνόταν η βαθμολογία και ποιος θα μοιραζόταν τους βαθμούς. Εδώ πέρα παραλίγο μεγάλο λάθος. Ο Τσιντόδας διόρθωσε το λάθος του συμπαίκτη του και μάζεψε την μπάλα πριν περάσει την τελική γραμμή. Φαν Βέλζεν, Καρμόνα, ξανά Φαν Βέλζεν. Από τα αριστερά γυρνάει για το Μιστακίδη, ο οποίος κάνει το σουτ, αλλά είναι offside, νομίζω. Οπότε ναι, δεν ξέρω πώς θα μοιράζονταν οι βαθμοί. Κατά πάσα πιθανότητα η Καλαμάτα θα ήταν η ομάδα η οποία θα έπαιρνε την άνοδο ως δεύτερη. Γιατί ο Ολυμπιακός θα ήταν πρώτος, αλλά ως δεύτερη πιθανό να έπαιρνε την πρόκριση, την άνοδο αυτή. Το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει το match χωρίς τρομερή ποιότητα το παιχνίδι στο πρώτο. Πάτρικ Βαλβέρδε δίνει στον Ενσούε. Εκείνος σκάβει την μπάλα πολύ ωραία για τον Γιούγκοβιτς, ο οποίος βγαίνει στα άκρα, γυρνάει για τον Γιαννιώτα. Ο Φαν Βέλζεν θα κάνει το σουτ και 1-0 στο 55 από τον Ολλανδό. Πολύ ωραίος ο Φαν Βέλζεν, βοήθησε αρκετά την ομάδα μας. Δεν ξέρω αν θα μείνει στην πρώτη κατηγορία. Γενικά σκέφτομαι να τον κρατήσω, να σας πω την αλήθεια, γιατί από αυτούς εδώ τους παίχτες που έχουν την ποιότητα να παίξουν και στην πιο πάνω κατηγορία, κάποιοι από αυτούς έστω σ' αλλαγή, θα μπορέσουμε να βγάλουμε και λεφτά από αυτούς και χρειαζόμαστε τα λεφτά σιγά σιγά για να φτιάχνουμε τη δικιά μας οικονομία και να μην περιμένουμε. Δεν θα έχουμε λεφτά από προέδρους, ποτέ δεν θα το έχουμε αυτό τον εθνικό. Ωστόσο, αυτό το οποίο γίνεται στους περισσότερους παίχτες του Football Manager, δραματίστηκε ο Φαν Βέλζεν εντωμεταξύ και θα μπει ο Κολοβός. Αυτό που κάνουμε οι περισσότεροι παίχτες του Football Manager είναι ουσιαστικά να πουλάμε πιο ακριβά ή να πουλάμε με λεφτά που μας δίνουν ντούκου ή άλλες ομάδες και εμείς να αγοράζουμε με δόσεις έτσι ώστε να δημιουργούμε τη δικιά μας οικονομία και να έχουμε τα δικά μας έσοδα στις ομάδες μας. Ο Γιώβιτ θα βγει για να μπει ο Κοροβέσης, ο Πούγκουρας θα βγει, όχι, ο Ενσούε θα βγει για να μπει ο Ζέρης και έτσι θα κλείσουμε τις αλλαγές μας από τον πάγκο. Το 1-0 έχει διατηρηθεί στο 85 λεπτό. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και το τελικό σκορ του παιχνιδιού για να πάρουμε μία ακόμα νίκη και ουσιαστικά να ιτηθούμε μία φορά φέτος σε όλη την σεζόν στο πρωτάθλημα από την Παναχαϊκή με 3-0 στην Πάτρα. Τελευταίο highlight, τελευταία φάση του αγώνα. Κοροβέσης δίνει στον Καρμόνα, ξανά στον Κοροβέση αφού έκανε μια περιστροφή για το σώμα του. Κολοβός, πολύ ωραία, γυρνάει στον Πάτρικ Βαλβέρδε, 2-0 στο 95 με το 15ο γκολ του Πάτρικ Βαλβέρδε, ο οποίος κλείνει και τελειώνει μια σπουδαία χρονιά για αυτόν. Μια χρονιά που του έφερε την ανανέωση και την παραμονή του στην Super League, τη ομάδα που έχουμε σκοπό να φτιάξουμε την επόμενη σεζόν και στο επόμενο επεισόδιο. Και έτσι θα κερδίσουμε την Καλαμάτα με 2-0. Να πούμε στα παιδιά ότι τα πήγαν εξαιρετικά. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους παίχτες μας τη φετινή σεζόν. Θα ήθελα να είχαμε κάνει το βήμα παραπάνω στο κύπελο και να είχαμε περάσει έναν γύρο ακόμα όπως αντί για να φτάσουμε σε αυτό το γύρο που αποκλειστήκαμε και πέρσι. Αλλά είχαμε την ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως είχαμε τύχει και την ομάδα του Παναθηναϊκού και ήταν πολύ δύσκολο για εμάς. Πάμε να δούμε τελικές βαθμολογίες στο πρωτάθλημα, αλλά να κάνουμε και μια ανασκόπηση στους δικούς μας παίκτες και το πώς μας φάνηκαν αυτή τη χρονιά η οποία πέρασε. Και αφού τελειώσαμε τους αγώνες, ας ξεκινήσουμε με κάτι δυσάρεστο για να δούμε γενικά τι έγινε στο τέλος της σεζόν. Ο Τζιλιάνο Βαν Βέλζεν, που έφυγε τραυματίας από το μάτς απέναντι στην Καλαμάτα, ήταν πολύ άτυχος. Δυστυχώς έκοσμε τους χιαστούς του ποδιού του και έτσι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 9 με 10 μήνες. Είναι κάτι το οποίο φυσικά αναθεωρεί τα πάντα τον σχεδιασμό μας. Ένας παίκτης ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς στην καριέρα του και δεν έκανε την καριέρα την οποία προβλεπόταν. Έχει βγει από τις ακαδημίες του Άγιαξ και έχει αγωνιστεί και στις ακαδημίες της Manchester United. Δεν περνάς έτσι εύκολα από αυτές τις ομάδες. Δεν έκανε την καριέρα που περίμεναν να κάνει λόγω και των τραυματισμών του. Και έτσι δεν ξέρω πώς και εμείς θα το διαχειριστούμε.
Ίσως να του δώσουμε κάποια λεφτά έτσι ώστε να μπορέσει να λύσει το συμβόλαιό του και να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα το σταματήσει τόσο νωρίς στα 30 του μόλις. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς πήραμε κάποια λεφτά επειδή κερδίσαμε το πρωτάθλημα και πάμε να δούμε τα βραβεία της Super League 2. Πρώτο σκόρερ στην Super League 2 βγήκε ο Μιχάλης Μπαστακός από την Λιούπολη με 19 γκολ σε 24 μάτς και 7-28 rating. Ο Σέρτζιο Λεόν σκόραρε 17 γκολ για τον Ολυμπιακό με 4 assist για τον Ολυμπιακό Β. Και ο Γιάννης Μιστακίδης σκόραρε 16 γκολ με 4 assist για εμάς. Όσον αφορά το καλύτερο ταλέντο της χρονιάς, ο Αλέξης Καλογερόπουλος βγήκε καλύτερο ταλέντο της χρονιάς από τον Ολυμπιακό Β με 7-46-22 μάτς. Ο Καλογιάν Κωστό με 7-43 και 2 γκολ. Ενώ ο Κίνκουε του Βόλου αγωνίζεται στον Βόλο με μεταγραφή κανονική από τον Ολυμπιακό. Είχε 7-37, 1 γκολ και 3 assist. Ο Τσιντότας βγήκε καλύτερο θεματοφύλακας της δεύτερης κατηγορίας με τον Μάτι Τσκότνικ και τον Νίκο Χριστογιώργο να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Προπονητής χρονιάς εγώ με τον Μιχάλη τον Γρηγορίου και τον Αλέκο Βοσνιάδη από την Νίκη Βόλου. Και όσον αφορά τα δύο πολύ μεγάλα βραβεία της χρονιάς, δηλαδή ο Έλληνας καλύτερος παίκτης Super League 2, ο καλύτερος παίκτης της χρονιάς. Ναι, αυτό εδώ το βραβείο δεν είναι πάρα πολύ σωστό, δεν ξέρω αν το έχουν φτιάξει σωστά. Βγήκε ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος αγωνίστηκε κυρίως με τον Ολυμπιακό Β. Βασικά, δύο μάτς μόλις έπαιξε με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Δεύτερος ο Τζουλιάνο Βαλβέρντεν και τρίτος ο Πάτρικ Βαλβέρντεν. Ενώ ξένος παίκτης της χρονιάς βγήκε ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο Τζουλιάνο Βαλβέρντεν και ο Πάτρικ Βαλβέρντεν. Ενώ δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, θα έπρεπε εδώ να ψηφιστούν Έλληνες παίκτες. Παρ' όλα αυτά, ο Βαλβέρντεν πήρε και ένα bonus για συνολική συνεισφορά σε goal και assist. Παίκτης των οπαδών για την ομάδα μας ο Πάτρικ Βαλβέρντεν με 41%, ο Τζιλιάνο Βαλβέζεν με 31% και ο Καλογιάν Κωστόφ με 17%. Γκολ σεζόν του Γιούγκοβιτς απέναντι στο Γιούχτα. Μεταγραφή της χρονιάς ο Πάτρικ Βαλβέρντεν που ήρθε ελεύθερος και εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του. Αλλά και νέος παίκτης της χρονιάς ο Καλογιάν Κωστόφ, ο οποίος είναι εξαιρετική περίπτωση και νομίζω πως θα κάνουμε την κίνηση για να τον αγοράσουμε από την Μπενφίκα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ ακριβώς. Ας δούμε το καλύτερο γκολ της σεζόν που είναι του Γιούγκοβιτς απέναντι στον Γιούχτα. Για να δούμε ποιο ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της σεζόν. Ο Μιστακίδης εκτελεί το κόρνερ, οι παίκτες του Γιούχτα απομακρύνουν, η μπάλα στρώνεται στο σιατραβάνι που είχε μείνει πίσω, δίνει στο Γιούγκοβιτς, αυτός σουτάρει με το δεξί, η μπάλα πάει στο παραθυράκι, το αριστερό παραθυράκι του τέρματος, του τερματοφύλακα του Γιούχτα και έτσι έκανε το 2-0 στο συγκεκριμένο σημείο του αγώνα. Εδώ πέρα, πώς αλλάξανε οι οπαδοί μας κατά τη διάρκεια της χρονιάς και οι παίκτες θα επιστρέψουν στις 5 Αυγούστου για να ξεκινήσει η προετοιμασία της νέας σεζόν. Η προετοιμασία που θα γίνει στο Πήλιο στην Θεσσαλία, λοιπόν στην Ελλάδα από 12 Οκτώβου μέχρι 22 Οκτώβου. Για 10 μέρες θα βρισκόμαστε στο Πήλιο για να δώσουμε κάποιους φιλικούς αγώνες και να προετοιμαστούμε σε λίγο πιο δροσερές συνθήκες σε σχέση με αυτές που θα προετοιμαζόμασταν στην Πειραιά. Όσον αφορά το γήπεδο, αναζητούμε την κατάλληλη λύση έτσι ώστε να αγωνιστούμε του χρόνου σε κάποια έδρα, μιας και δεν έχουμε τη δικιά μας έδρα. Ελπιστούμε να την έχουμε κάποια στιγμή μέσα στο save. Οι φανέλες θα αλλάχτουν για την καινούργια σεζόν και θα περάσουμε σε ένα διαφορετικό σχέδιο, το οποίο αυτό ήταν πολύ ωραία. Οι φανέλες μας συντρόφευαν για δύο σεζόν. Τώρα που ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία, θα δούμε και κάτι διαφορετικό. Και όσον αφορά την έδρα, εντάξει, πολλά παίζουν. Παίζει η Ριζούπολη, παίζει το Περιστέρι, δεν ξέρω. Τώρα εδώ στον Πειραιά, τριγύρω, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καραϊσκάκης δεν θα παίξουμε ποτέ, γιατί δεν θα γίνει και στην πραγματικότητα αυτό. Δεν θα μπορούσε να γίνει σε καμία περίπτωση. Γιατί εντάξει, θέλει τη χρήση του γηπέδου ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα και δεν μπορεί να έρχεται μια ομάδα και να το ταλαιπωρεί περισσότερο το γήπεδο. Για έναν αγώνα ίσως, αλλά ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θέλουμε να βρούμε μια έδρα στην οποία θα μονιμοποιηθούμε για αρχή και από εκεί και πέρα μετά να μπορεί να παίξει και ίσως και Ευρώπη συγκεκριμένη έδρα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μετακινούμαστε συνέχεια όταν με το καλό βγούμε και στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά τους παίχτες μας, τις περισσότερες συμμετοχές στη σεζόν τις έκανε ο Τζιλιάνο Βαλβέζεν και ας πάμε να δούμε με σειρά σκόρερ. 19 γκολ ο Μιστακίδης, 14 γκολ ο Πάτρικ Βαλβέρντε, 10 γκολ ο Βαλβέζεν, 9 γκολ ο Καρμόνα, 4 ο Γιούγκοβιτς, 3 ο Μπραγκάν, ο οποίος δεν έπαιξε πολύ, τραυματίστηκε και δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτόν του χρόνου.
Ο δύο γκολ ο Τσέλιος, πολύ, πολύ κρίσιμα και τα δύο του γκολ, μόλις δύο μάτς βασικός. Δύο γκολ ο Κοστόφ, ένα ο Σερπέζης, ένα ο Γιαννίτσης, ένα ο Γιαννιώτας και ένα ο Σιατραβάνης. Όσον αφορά τις assist, 11 για τον Βαλβέζεν, ξεχώρισε πάρα πολύ καλή χρονιά από τον Ολλανδό, από το Σουρινάμ. 10 ο Βαλβέρδε, 9 ο Γιώβιτς, 5 ο Γιούγκοβιτς, 5 ο Καρμόνα, 5 ο Ενσούε, 4 ο Μιστακίδης, 4 ο Σιατραβάνης, 3 ο Γιαννιώτας, 2 ο Κοροβέσης και από μία Σερπέζης, Τσέλιος και Κολοβός, ο οποίος επίσης έπαιξε πολύ λίγο, 7 μάτς μόλις ως αλλαγή. Ο τερματοφύλακας μας, ο Παναγιώτης Τσιντώτας, έγραψε 25 συμμετοχές με 14, 17 γκολ δέχτηκε και 14 clean sheet τη σεζόν. Είναι ένας καλός τερματοφύλακας για το επίπεδο της πρώτης κατηγορίας, για μια ομάδα η οποία θέλει να σωθεί αρχικά και να κοιτάξει και λίγο παραπάνω, οπότε νομίζω πως θα μείνει στην οικογένειά μας και του χρόνου στην ομάδα μας. Αυτά όσον αφορά το roster της ομάδας. Στην Super League 2 ανεβήκαμε εμείς και ανέβηκε και ο Βόλος εν τέλει. Η Λάρισα έμεινε πίσω βαθμολογικά. Σώθηκε τελικά ο Ηρακλής. Δεν μπόρεσε να σωθεί ο Παναθηναϊκός Β. Δεν τον βλέπετε. Σώθηκε όμως η ΑΕΚ Β. Ο ΠΑΟΚ Β έκανε πορεία πρωταθλητισμού όπως έκανε και ο Ολυμπιακός. Εξαιρετική πορεία και οι δύο. Και όσον αφορά την Super League 1, ο πρωταθλητής της χρονιάς ήταν ο Ολυμπιακός με 79 βαθμούς, μόλις μία ήττα σε όλη τη σεζόν. Και αυτή στην κανονική διάρκεια, στα play-off δεν έχασε από κανέναν. Η ΑΕΚ δεύτερη με 66, τρίτος ο Άρης με 62. 62 είχε και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο ΠΑΟΚ. Την τριπλή ισοβαθμία οι τρεις ομάδες αυτές βγαίνουν στην Ευρώπη, χωρίς να έχει διαφορά βέβαια η μία από την άλλη, νομίζω, η θέση στην Ευρώπη. Και ο Ατρόμητος είχε 43 βαθμούς, αρκετά μακριά, αλλά το ότι μπήκε στην εξάδα ήταν πολύ καλό για αυτόν. Υποβιβάζονται Πανσεραϊκός, η περσινή μας ομάδα από στα Λόνια και τα Χανιά, οπότε θα έχουμε όλες οι υπόλοιπες ομάδες συν το Βόλο και εμάς. Και όσον αφορά το κύπελο, το κύπελο Ελλάδος, στον τελικό αγωνίζεται ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και φυσικά αυτό, ο αγώνας γίνεται πολύ πιο μετά, γίνεται 25 Μαΐου σε 10 μέρες, οπότε δεν θα σας αποκαλύψω σήμερα τι θα γίνει στον τελικό του κύπελου Ελλάδος. Κάποια στιγμή μπορεί να το δούμε εδώ, στο πλάι, όταν θα δούμε, όταν θα παίζουμε εμείς κανένα τελικό κτλ. Θα το δούμε εδώ πέρα ποιος θα το είχε πάρει το κύπελο. Αυτά λοιπόν για το σημερινό επεισόδιο. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο για να μου πείτε πως σας φάνηκε η ομάδα τώρα που την είδαμε σε όλη τη χρονιά. Περιμένουμε φυσικά με ανυπομονησία και εγώ περιμένω να κάνω τις μεταγραφές για τη νέα σεζόν, να δούμε ποιοι θα μείνουν, να δούμε ποιοι θα έρθουν και φυσικά πως θα ξεκινήσει και πως θα πάει η επιστροφή μας στα σαλόνια. Από εδώ και πέρα κοιτάμε μόνο την Ευρώπη, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη φυσικά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε στην παρέα μου μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο. Αν σας άρεσε, ένα like βοηθάει πάρα πολύ. Αν είστε καινούργοι ή βλέπετε τα βίντεο χωρίς να έχετε κάνει εγγραφή, κάντε μια εγγραφή, είναι δωρεάν. Και πατήστε την καμπανίτσα για να σας έχω την ειδοποίηση όταν ανεβαίνουν τα καινούργια βίντεο. Ξαναλέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από μένα.